Ευαγγελίου. Και το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει να πάμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, και θα δούμε από το 1 εδάφιο μέχρι και το 21. Από το 1 μέχρι και το 21. Πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο, από το 1 μέχρι και το 21. Και θα δούμε κάτι για την έλευση και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Το βρήκαμε όλοι. Πράξεις, δεύτερο κεφάλαιο, από το 1 εδάφιο μέχρι και το 21. Και όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι με ομοψυχία στον ίδιο τόπο. Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό σαν άνεμος που ερχόταν με βία και γέμισε ολόκληρο το σπίτι όπου ήσαν καθισμένοι. Και φάνηκαν σε αυτούς γνώσεις σαν φωτιά να διαμοιράζονται και κάθισε σε κάθε ένα από αυτούς ξεχωριστά και έγιναν όλοι πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες όπως το Πνεύμα έδινε σε αυτούς να μιλούν. Και στην Ιερουσαλήμ κατοικούσαν οι Ιουδαίοι ευλαβείς άντρες από κάθε έθνος που υπάρχει κάτω από τον ουρανό και καθώς έγινε αυτή η φωνή το πλήθος συγκεντρώθηκε και συνταράχθηκε επειδή τους άκουγαν ο κάθε ένας ξεχωριστά να μιλούν στη δική τους διάλεκτο και όλοι εκπλήττονταν και θαύμασαν λέγοντας αναμεταξύ τους «Δέστε όλοι αυτοί που μιλούν δεν είναι Γαλιλαίοι» και πως εμείς τους ακούμε ο κάθε ένας στη δική μας διάλεκτο στην οποία γεννηθήκαμε. Πόρθοι και Μύδοι και Ελαμίτες και εκείνοι που κατοικούν στη Μεσοποταμία και στην Ιουδαία και στην Καποδοκία, στον Πόντο και στην Ασία και στη Φρυγία και στην Παμφυλία και στην Αίγυπτο και στα μέρη της Λιβύης που είναι προς την Κυρήνη και οι Ρωμαίοι που παρεπιδημούν εδώ και οι Ιουδαίοι και προσήλυτοι και Κρητικοί και Άραβες τους ακούμε να μιλούν στις γνώσεις μας τα μεγαλεία του Θεού. Θαύμαζα δε όλοι και απορούσα λέγοντας ο ένας προς τον άλλον τι σημαίνει αυτό, άλλοι μάλιστα κλεβάζοντας έλεγαν ότι έχουν παραπιεί γούστο. Και ο Πέτρος καθώς στάθηκε όρθιος μαζί με τους 11 ύψωσε την φωνή του και μίλησε προς αυτούς, άντρες Ιουδαίοι και όλοι εσείς κατοικείτε στην Ιερουσαλήμ, ας είναι σε εσάς γνωστό τούτο και ακούστε τα λόγια. Επειδή αυτή δεν είναι μεθυσμένη όπως εσείς νομίζετε, επειδή είναι τρίτη η ώρα της ημέρας, αλλά τούτο είναι εκείνο που υπόθηκε από τον προφήτη Ιωήλ. Και κατά τις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός, θα στείλω από το Πνεύμα επάνω σε κάθε σάρκα και θα προφητεύσουν οι γη σας και οι θυγατέρες σας και οι νέοι σας θα δουν οράσεις και οι πρεσβύτεροι θα δουν όνειρα και ακόμα επάνω στους δούλους μου και επάνω στις δούλες μου κατά τις ημέρες εκείνες θα στείλω από το Πνεύμα και θα προφητεύσουν και θα δείξω τέρατα επάνω στον ουρανό και σημεία κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και αναθυμία καπνού και ο ήλιος θα μετατραπεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι σε αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής και ο κάθε ένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και σήμερα το μήνυμά μας είναι η έλευση του Αγίου Πνεύματος. Ποιο είναι το μήνυμά μας? Η έλευση του Αγίου Πνεύματος. Γιατί την ημέρα της Πεντηκοστής έγινε κάτι μεγάλο. Το Άγιο Πνεύμα έπεσε κάτω στον κόσμο, έπεσε κάτω στη γη. Και εμείς σήμερα θα δούμε 7 ευλογίες για την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, για την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος και για το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής το είχε προφητεύσει ο προφήτης Ιωήλ. Ότι στους έσκατους χρόνους ο Θεός θα έστειλε το Πνεύμα του στους ανθρώπους επάνω. Για να γίνει αυτό που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής προηγήθηκε κάτι πρώτα. Ο Ιησούς Χριστός πήρε σάρκα και οστά, έδειξε υπακοή στον Θεό Πατέρα. Ανέβηκε επάνω στο Σταυρό, σταυρώθηκε, πήγε τρεις ημέρες στον Άδη μέσα. Αναστήθηκε και πήγε στον Πατέρα να προσφέρει το αίμα του. Πρόσφερε το αίμα του.
αν δεν υπήρχε η προσφορά του αίματος του Ιησού Χριστού, ο Λόγος του Θεού δεν μπορούσε να εκπληρωθεί και το Άγιο Πνεύμα να αγγίξει τους ανθρώπους που προσευχόντουσαν. Επομένως έχουμε τρία σημεία που συνεργάζονται. Είναι ο Λόγος του Θεού, το αίμα του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα. Όταν η Εκκλησία προσφέρει προσφορά στον Θεό το αίμα του Ιησού, ο Λόγος του Θεού μπορεί να πράξει. Και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να πέφτει επάνω μας, να φανερώνεται. Αν εμείς περιορίσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού, θα έχουμε ωραίες εκκλησίες, θα έχουμε ωραία κτίρια, θα έχουμε πολλούς ανθρώπους, θα έχουμε ωραία κηρύγματα, θα έχουμε ωραία ψαλμοδία στον Θεό, αλλά θα λείπει κάτι. Δεν μπορεί να φανερωθεί το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται εξαιτίας του αίματος του Ιησού. Και φανερώνεται για να έρχεται επάνω μας και να έχουμε κοινωνία και να μπαίνει και μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Επομένως χρειαζόμαστε πάρα πολύ το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Για να μπορεί ο Θεός να μας επισκέπτεται με το Πνεύμα Του. Να μας χρύει με το Άγιο Πνεύμα. Και να γεμίσει τις καρδιές μας με το Άγιο Πνεύμα. Και ο Θεός θέλει να το κάνει αυτό. Και εμείς ακολουθούμε το Λόγο Του. Γι' αυτό και η Εκκλησία στην Αποκάλυψη αναφέρεται ως εφτάφωτη λιχνία. Ένα περιβάλλον που έχει λάδι. Και το λάδι είναι η φανέρωση και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όταν έχουμε το λάδι, έχουμε και το φως του Θεού. Είμαστε φωτεινοί άνθρωποι. Αν λείπει το λάδι, δεν έχουμε φως στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Και εμείς είμαστε στην Εκκλησία Του για να παίρνουμε από το λάδι του Θεού. Να μας αλήθει ο Θεός συνέχεια, να μας χρύει. Γιατί όσο το Άγιο Πνεύμα έρχεται πάνω μας, γινόμαστε άλλοι άνθρωποι, γινόμαστε. Φεύγουμε από τον εαυτό μας, φεύγουμε από την αδυναμία της σάρκας και γινόμαστε δυνατοί άνθρωποι. Και ο Θεός θέλει να μας πλημμυρίζει με το Πνεύμα Του. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται στη Βίβλο ως βροχή, όπως πέφτει η βροχή. Έτσι ο Θεός θέλει να πέφτει και το Άγιο Πνεύμα επάνω μας να πέφτει. Για να μαλακώνουμε εμείς, οι καρδιές μας να μαλακώνουν και να μπορούμε να ζούμε με πίστη και αφιέρωση στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό χωρίς το Άγιο Πνεύμα είναι αδύνατο να υπηρετήσουμε το Θεό. Είναι αδύνατο να πράξουμε το θέλημα του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας στέλνει το Πνεύμα Του, καθώς εμείς τιμάμε το αίμα του Ιησού. Για να μπορεί ο Λόγος του Θεού να πράττει και να έρχεται το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού, το Άγιο Πνεύμα και το αίμα του Ιησού συνεργάζονται. Τι κάνει ο Λόγος του Θεού, συνεργάζεται με το Άγιο Πνεύμα και το αίμα του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε
αυτό που έγινε στις πράξεις των Αποστόλων όταν άρχισε να πέφτει το Άγιο Πνεύμα, δημιούργησε δυνατούς ανθρώπους πίστεως. Έχουμε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, άλλους μαθητές. Έχουμε τους 12, έχουμε τους 120, δημιούργησε άντρες δυνατούς, δημιούργησε. Και η Εκκλησία πρέπει να έχει άντρες και γυναίκες δυνατούς στην πίστη και στην αφιέρωση. Και αυτό γίνεται όσο το Άγιο Πνεύμα πέφτει επάνω μας, πέφτει επάνω μας. Μας επισκέφτεται το Άγιο Πνεύμα. Για να μπορούμε να είμαστε δυνατοί άνθρωποι του Θεού στην πίστη και στην αφιέρωση. Γι' αυτό είπε και ο προφήτης Σαμουήλ στο Σαούλ. Όταν συναντήσεις μια ομάδα ανθρώπων προφητών, το Άγιο Πνεύμα θα πέσει επάνω σου και θα μεταβληθεί σε άλλον άνθρωπο. Όσο το Άγιο Πνεύμα πέφτει επάνω μας, γινόμαστε άλλοι άνθρωποι, γινόμαστε. Άνθρωποι πίστης, άνθρωποι αφιέρωσης, άνθρωποι που αγαπάμε τον Θεό, άνθρωποι που δεν συμβιβαζόμαστε, αλλά κρατάμε τη Διαθήκη του Θεού και πιστεύουμε αυτά που μας λέει ο Θεός. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί δυνατούς ανθρώπους να μπορούμε να κρατήσουμε στη ζωή μας τα πράγματα του Θεού, να τα στηρίξουμε για να μπορεί ο Θεός να τα εκπληρώσει και να γίνουν ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι έρχεται να κάνει το Άγιο Πνεύμα? Όχι απλά να ικανοποιήσει κάτι στην καρδιά μας. Έρχεται να μας κάνει δυνατούς ανθρώπους πίστης και αφιέρωσης για να μπορούμε να υπηρετήσουμε το σχέδιο του Θεού και τη Βασιλεία του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Το τρίτο που θέλουμε να δούμε, όταν το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται, μας αποκαλύπτει το πρόσωπό του, μας αποκαλύπτει. Τι είναι το Άγιο Πνεύμα? Είναι το Πνεύμα του Πατέρα, είναι το Πνεύμα του Χριστού, αλλά είναι και κάτι άλλο. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Ο Θεός είναι Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Κύριος της ζωής μας. Ένας είναι ο Θεός, ένας είναι ο Θεός, που είναι και Πατέρας, είναι και Σωτήρας, είναι και Άγιο Πνεύμα ο Θεός. Ο Θεός είναι Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει το πρόσωπό Του για να μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Τι σημαίνει να έχουμε κοινωνία? Να έχουμε συντροφικότητα με το Άγιο Πνεύμα. Να απολαμβάνουμε τη συντροφιά Του στη ζωή μας. Να απολαμβάνουμε τη σκέψη Του στη ζωή μας. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα έρχεται για να έχουμε κοινωνία. Τι σημαίνει κοινωνία? Να έχουμε σχέση, να έχουμε επαφή, να έχουμε φιλία, να έχουμε συνεργασία, να Του μιλάμε και να μας μιλάει. Γιατί μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να μας μιλήσει. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι ο Θεός είναι, είναι ο Κύριος στη ζωή μας είναι. Και λυπείτε και χαίρετε. Ένα εργαλείο δεν λυπείτε. Αυτό το εργαλείο δεν λυπείτε. Μόνο μία προσωπικότητα λυπείτε. Γι' αυτό λέει, μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα με το οποίο σφραγιστήκατε. Όταν το Άγιο Πνεύμα είναι λυπημένο, είμαστε αδύνατοι χριστιανοί. Όταν το Άγιο Πνεύμα είναι χαρούμενο, είμαστε δυνατοί χριστιανοί. Μετά το Άγιο Πνεύμα τι κάνει? Μας φέρνει καρπούς στη ζωή μας. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, που είναι χαρά, που είναι ειρήνη, είναι χριστότητα, είναι μακροθυμία, είναι εγκράτεια και έχουμε τους καρπούς στη ζωή μας.
για να μπορούμε να ζούμε με τους καρπούς του Θεού στη ζωή μας. Και μπορούμε να ζούμε με αγάπη. Μπορούμε να ζούμε με πίστη. Μπορούμε να ζούμε με ειρήνη. Μπορούμε να ζούμε με τον Χριστό. Γιατί είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Θεός γεμίζει την καρδιά μας με την έλευση και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος για να είμαστε πλούσιοι μέσα μας. Τι είμαστε? Είμαστε πλούσιοι. Ο τάφος του Ιησού Χριστού άδειασε και γέμισε η καρδιά μας για να μπορούμε να λέμε στον Θεό ότι Τον αγαπάμε, Τον πιστεύουμε και Τον έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Επομένως, ο Θεός δεν θέλει να έχουμε καρπούς από τη δικιά μας ικανότητα. Θέλει να έχουμε τους δικούς του καρπούς στη ζωή μας. Που είναι πλούσιοι καρποί είναι. Και αυτό που έχει ο Θεός γίνεται, δικό μας γίνεται. Και μπορούμε να πιστεύουμε, και μπορούμε να αγαπάμε, και μπορούμε να έχουμε εγκράτεια. Τι σημαίνει εγκράτεια, ξέρουμε? Να έχουμε κοντρόλ στη ζωή μας. Ο Θεός μας δίνει καρπό εγκράτειας, κοντρόλ, για να μπορούμε να διαχειριστούμε τη ζωή μας με κοντρόλ. Επομένως, ο κάθε χριστιανός είναι πλούσιος. Το Άγιο Πνεύμα γέμισε, τη ζωή του γέμισε. Και μετά το Άγιο Πνεύμα μας δίνει και χαρίσματα μας δίνει. Να μιλάμε ξένες γλώσσες, να προφητεύουμε, να έχουμε διάκριση πνευμάτων, να προσευχόμαστε να θεραπεύονται οι άνθρωποι, μας δίνει πολλά χαρίσματα. Γιατί ο Θεός είναι χαρισματικός Θεός. Τι είναι ο Θεός? Είναι χαρισματικός Θεός. Επομένως, η συντροφιά με το Άγιο Πνεύμα μας κάνει πλούσιους, μας κάνει. Πάνω απ' όλα απολαμβάνουμε το πρόσωπο Του, απολαμβάνουμε τους καρπούς Του και απολαμβάνουμε τα χαρίσματά Του. Και όλα αυτά είναι χάρη από το αίμα του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά είναι δώρο από το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί το Άγιο Πνεύμα έρχεται και να πλουτίσει τον κάθε χριστιανό και τον κάθε άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το τρίτο που θέλουμε να δούμε, το είδαμε το τρίτο, το τέταρτο, η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος έκανε κάτι. Δημιούργησε εκκλησία. Τι είναι η εκκλησία του Θεού? Είναι το σπίτι του Θεού είναι. Είναι το νοσοκομείο του Θεού είναι. Είναι το σχολείο του Θεού είναι. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται πάνω μας. Όχι να κλειστούμε στα σπίτια μας μέσα. Έρχεται για να είμαστε εκκλησία να είμαστε. Τι να είμαστε? Εκκλησία να είμαστε. Ο λαός του Θεού να είμαστε. Δεν έρχεται το Άγιο Πνεύμα για να κλειστούμε στον εαυτό μας. Να κλειστούμε στο μυαλό μας. Να κλειστούμε στο εγώ μας μέσα. Έρχεται για να λειτουργούμε σαν εκκλησία έρχεται. Γι' αυτό η Εκκλησία του Θεού είναι μια μεγάλη εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Αμερική, παντού. Που είναι το περιβάλλον που αναπαύεται και εργάζεται ο Θεός. Και αυτό ο Θεός αγαπάει την Εκκλησία Του. Και σαν Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχουμε μεγάλη αξία από τον Θεό. Είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού είμαστε. Υπάρχει κάποιος που δεν αγαπάει το σώμα του? Υπάρχει κάποιος που ξυπνάει το πρωί και χτυπάει το σώμα του, το χτυπάει? Όλοι αγαπάμε το σώμα μας. Το φροντίζουμε το σώμα μας. Το τρέφουμε το σώμα μας. Γιατί αγαπάμε το σώμα μας? Αν εμείς αγαπάμε το σώμα μας και ο Χριστός αγαπάει το σώμα του και ο Θεός αγαπάει την Εκκλησία Του και ο Θεός φροντίζει την Εκκλησία Του. Τι κάνει ο Θεός? Φροντίζει την Εκκλησία Του. Υπάρχει κανένας που δεν παίρνει ρούχα για να φροντίσει τον εαυτό του? Όλοι έχουμε και ρούχα, τα πάντα. Γιατί αγαπάμε τον εαυτό μας.
Αν εμείς είμαστε άνθρωποι, σκεφτείτε ο Θεός. Πόσο πολύ αγαπάει το σώμα Του. Πόσο πολύ αγαπάει την Εκκλησία Του. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει αξία να είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή ότι οι πύλες του Άδη, οι δυνάμεις της κόλασης, δεν μπορούν να νικήσουν την Εκκλησία. Αν κλειστούμε στον εαυτό μας, μπορούν να μας νικήσουν. Αν λειτουργούμε σαν σώμα Χριστού, δεν μπορεί να μας νικήσει κανένας διάβολος, καμία κόλαση και καμία δύναμη. Γιατί είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το πέμπτο που θέλουμε να δούμε, το νούμερο 5, το Άγιο Πνεύμα όταν έπεσε την ημέρα της Πεντηκοστής, έκανε τις καρδιές των ανθρώπων να θέλουν να σωθούν. Τι είπαν οι άνθρωποι, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Και ο Πέτρος είπε, μετανοήστε, βαπτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και τότε θα λάβετε σωτηρία και το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας, στη ζωή σας. Επομένως το Άγιο Πνεύμα έρχεται να φέρει το μεγαλύτερο δώρο του Θεού που είναι η σωτηρία. Τι είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού? Η σωτηρία είναι. Είναι κάτι πολύ ένδοξο και κάτι πάρα πολύ μεγάλο η σωτηρία. Και όλοι λάβαμε από τη σωτηρία του Θεού στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τη σωτηρία Του, που είναι μεγάλη. Είναι ένδοξη. Μόνο ο Θεός μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Ο Θεός σώζει τον άνθρωπο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και τι σημαίνει σώθηκα? Ξέρουμε τι σημαίνει σώθηκα. Το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Έχουμε πάρει το δικαίωμα για την αιώνια ζωή με τον Θεό, που είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και κάτι πάρα πολύ μεγάλο είναι. Πήραμε το δικαίωμα της αιώνιας ζωής, πήραμε. Να ζήσουμε για πάντα στο φως του Κυρίου και στην αγάπη του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, εργάζεται σε όλο τον κόσμο για να μοιράσει τη σωτηρία του Θεού σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε καρδιά. Και όλοι εμείς πήραμε από τη σωτηρία του Θεού και την έχουμε στην καρδιά μας για να μπορούμε να αναπαυτούμε και να ευχαριστούμε ημέρα και νύχτα τον Θεό μέσα από την καρδιά μας και να δοξάσουμε το όνομά Του κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια! Αλληλούια! Ο Θεός σώζει! Αλληλούια! Ο Θεός σώζει! Αλληλούια! Γιατί πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος. Αν δεν σωθεί, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να σωθεί ο άνθρωπος για να μπορεί να πάρει το δώρο της αιώνιας ζωής κατά πάντα στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα εργάζεται όμορφα και καλά στη ζωή των ανθρώπων. Το έκτο που θέλουμε να δούμε, το νούμερο 6, ότι μέσα στην πρώτη εκκλησία που υπήρχε τεράστια ευλογία, οι άνθρωποι σωζόντουσαν, θαύματα, θεραπείες, πράγματα, έγινε κάτι άλλο έγινε, που δείχνει να μην ταιριάζει με αυτό που γίνεται μέσα στην πρώτη εκκλησία. Υπήρχε ένα ζευγάρι, ο Ανανίας και η Σαπφύρα, που οι πρώτοι χριστιανοί πουλάγανε τα χωράφια και τα ό,τι είχαν και προσφέρανε χρήματα στην πρώτη εκκλησία. Και αυτοί οι δύο, ο άντρας και η γυναίκα, τι κάνανε? Κρατήσανε ένα κομμάτι από την αξία του χωραφιού. Αυτό δεν το ήξερε κανένας αυτό. Το ήξερε ο Θεός όμως. Και το Άγιο Πνεύμα τι έκανε? Ξεσκέπασε την κρυμμένη αμαρτία. Και μετά μέσα στην ευλογία έρθε και θάνατος σε αυτό το ζευγάρι. Το Άγιο Πνεύμα κάνει κάτι άλλο. Ξεσκεπάζει την κρυμμένη αμαρτία. Και σήμερα το πρόβλημα της κρυμμένης αμαρτίας είναι πολύ μεγάλο στην Εκκλησία.
σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολύ μεγάλο είναι το πρόβλημα. Και το Άγιο Πνεύμα όσο έρχεται επάνω μας, φανερώνει την κρυμμένη αμαρτία και μας καθαρίζει και μας αγιάζει. Τι μας κάνει? Μας καθαρίζει και μας αγιάζει. Γιατί υπάρχουν οι αμαρτίες που φαίνονται και υπάρχουν αμαρτίες που δεν φαίνονται. Και ο Θεός θέλει να καθαρίσει και αυτό που δεν φαίνεται. Για ποιο λόγο? Για να αγιάσει το λαό Του. Να αγιάσει την Εκκλησία Του. Να αγιάσει τα παιδιά Του. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος Θεός. Και θέλει να φέρει και στη ζωή μας πιο μεγάλη χάρη από το Άγιο Πνεύμα, ώστε να αγιαστεί η ζωή μας. Αλληλούια! Και είναι ωραίο να μας καθαρίζει ο Κύριος από την αμαρτία. Είναι πολύ ωραίο. Μας αρέσει αυτό. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας καθαρίζει από αυτά που φαίνονται και από αυτά που δεν φαίνονται. Για να Του μοιάσουμε πιο πολύ. Να έχουμε τη σκέψη του Θεού, τα μάτια του Θεού, τα λόγια του Θεού, το χαρακτήρα του Θεού, τη ζωή που είχε ο Χριστός να έχουμε. Και αυτό γίνεται καθώς το Άγιο Πνεύμα εργάζεται απλά στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το έβδομο που θέλουμε να δούμε, το Άγιο Πνεύμα τι έκανε? Έκανε τους πρώτους χριστιανούς να μείνουν στην αλήθεια του Θεού. Και συγκεντρωνόντουσαν κάθε μέρα οι πρώτοι χριστιανοί στην Εκκλησία και τι κάνανε? Μένανε κάτω από την εξουσία του Λόγου. Κάθε μέρα το κάνανε. Είχανε κοινωνία ο ένας με τον άλλον. Αυτό που κάνουμε τώρα, μαζευόντουσαν όλοι μαζί. Παίρνανε από το σώμα και το αίμα του Χριστού και προσευχόντουσαν στον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει να μένουμε στα Λόγια του Θεού. Να έχουμε σχέση με το Λόγο του Θεού. Να έχουμε σχέση με τα αδέρφια μας τα πνευματικά. Να έχουμε σχέση με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και να έχουμε σχέση με την προσευχή να έχουμε. Χωρίς τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος δεν μπορούμε να μένουμε στο Λόγο του Θεού. Αλλά το Άγιο Πνεύμα όσο έρχεται επάνω μας, μας κάνει να θέλουμε να υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός έγινε τους τελευταίους χρόνους μεγάλη βροχή από το Άγιο Πνεύμα. Έχει μεγάλη έλευση από το Άγιο Πνεύμα και να μπορεί να πέφτει επάνω μας και να μας αγιάζει, να μας χαρίσει νίκες, να μας χαρίσει ελευθερία, να μας κάνει ικανούς να υπηρετήσουμε το Βασίλειο του Θεού. Όχι με τη δικιά μας ικανότητα, αλλά με την ικανότητα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό ο Θεός το ξέρετε ότι σχεδίασε ποιος θα είναι ο ρόλος του κάθε ανθρώπου και του κάθε χριστιανού. Γι' αυτό μπορούμε να το δούμε και από την Παλιά Διαθήκη. Όταν ο Θεός είπε στο Μωυσή να φτιάξουν τη σκηνή του μαρτυρίου, του είπε συγκεκριμένα πώς να κάνουν τη σκηνή του μαρτυρίου, συγκεκριμένα. Και η σκηνή του μαρτυρίου είναι μια εικόνα της Εκκλησίας. Επομένως ο Θεός σχεδίασε για το Δήμο, για την Αντωνία, για τον Γιώργο, για τον Γιάννη, για τον κάθε έναν, ένα σχέδιο και ένα ρόλο να τον υπηρετήσει. Ο Θεός το σχεδίασε. Και εμείς απλά υπακούμε σε αυτό που έχει ο Θεός και αυτό που έχει ο Θεός φανερώνεται απλά στη ζωή μας. Όλα τα ετοίμασε ο Θεός. Εμείς απλά τα υπακούμε και τα πιστεύουμε και τα δεχόμαστε. Γιατί αυτό είναι η χάρη του Θεού που έρχεται να γεμίσει τη ζωή μας και να μπορούμε να λαμβάνουμε από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το πιο ωραίο παράδειγμα πώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα είναι ο Χριστός. Περπάτησε με το Άγιο Πνεύμα, οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα
και πριν φύγει να πάει στα δεξιά του πατέρα, έκανε κάτι, θυμόμαστε. Που ήταν γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα. Πήρε νερό και έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Και μετά πήρε μια πετσέτα και σκούπισε τα πόδια τους. Το Άγιο Πνεύμα μας κάνει υπηρέτες, μας κάνει. Τι μας κάνει το Άγιο Πνεύμα, μας κάνει υπηρέτες. Να μπορούμε να υπηρετήσουμε τη Βασιλεία του Θεού, να υπηρετήσουμε τα σχέδια του Θεού, να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, γιατί το Άγιο Πνεύμα μας κάνει υπηρέτες, μας κάνει. Και ευχαριστούμε τον Θεό που το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει πώς να είμαστε υπηρέτες. Να πλύνουμε ένα στα πόδια του άλλου. Να μπορούμε να υπηρετήσουμε ένα στις ανάγκες του άλλου. Με τα λόγια μας, τη σοφία μας, την αγάπη μας, την πίστη μας, την προσευχή μας. Να είμαστε υπηρέτες, να είμαστε. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα μας κάνει υπηρέτες, μας κάνει. Για να μπορούμε να υπηρετήσουμε και τον κόσμο, αλλά και την Εκκλησία. Γι' αυτό η μεγαλύτερη υπηρεσία μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο είναι η προσευχή μας. Χωρίς προσευχή ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό και στις πράξεις των Αποστόλων 120 άνθρωποι που προσευχόντουσαν. Και ο Θεός τα περνάει όλα μέσα από την προσευχή, τα περνάει. Και θέλει και εμείς να έχουμε ζωή προσευχής να έχουμε, για να μπορεί ο Θεός μέσα από την προσευχή και την πίστη μας να εργάζεται με το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Χαλλελούγια! Χαλλελούγια! Αγαπάμε την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Αγαπάμε το λάδι του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, το λάδι σου επάνω μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει από το λάδι του. Μας δίνει από την παρουσία του. Και εμείς το θέλουμε αυτό. Μας αρέσει αυτό. Μας γεμίζει ο Θεός. Και είμαστε χαρούμενοι είμαστε. Γιατί το Άγιο Πνεύμα μας δίνει αγάπη για τη ζωή, για το αύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι καλός Θεός. Είναι. Έχει καλά πράγματα. Έχει. Για κάθε άνθρωπο. Για κάθε χώρα. Για κάθε σπίτι. Έχει μόνο καλά πράγματα ο Θεός. Γιατί αν έστειλε τον Χριστό για να βγάλει τον άνθρωπο από τα διέξοδα, σκεφτείτε ότι είναι γεμάτος μόνο καλά πράγματα. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο, τι λέγεται, Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει Ευαγγέλιο, καλά νέα. Όχι κακά νέα, καλά νέα. Καλή αγγελία. Δεν λέει κακά νέα. Καλά νέα λέει, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και θα βρείτε ανάπαυση. Ελάτε σε μένα γιατί εγώ συγχωρώ τις αμαρτίες σας. Ελάτε σε μένα γιατί εγώ θα σας γεμίσω με το Πνεύμα μου το Άγιο λέει ο Θεός. Τι είναι το Ευαγγέλιο, είναι καλά νέα είναι. Είναι καλή αγγελία είναι, που μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι στην παρουσία του Θεού, στην ελευθερία του Θεού, γι' αυτό ο Θεός θέλει να μας χρήσει πιο πολύ. Θέλει να βάλει το Πνεύμα του πιο δυνατά στη ζωή μας. Θέλει να βάλει το λάδι του πιο δυνατά στη ζωή μας. Γι' αυτό και κάθε φορά που κηρύττουμε το Λόγο του Θεού, το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει. Και εμείς βαπτιζόμαστε στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και παίρνουμε το λάδι του επάνω μας. Και παίρνουμε από την χάρη του επάνω μας. Και παίρνουμε από την ικανότητά του επάνω μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό αν δούμε στους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη και τους Αποστόλους. Δεν είχαν αυτοκίνητα. Δεν είχαν μηχανάκια. Πηγαίναν με τα πόδια. Αλλά ήταν γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Δεν είχαν κινητά, δεν είχαν κομπιούτερ, αλλά ήταν γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Δεν είχαν μικρόφωνα, δεν είχαν ενισχυτές, αλλά ήταν γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα φτάνει για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Γιατί όταν είμαστε γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα όλα έρχονται στη ζωή μας.
Αλληλούια! 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 Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός είναι δωρητής. Και αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής έκανε τους πρώτους χριστιανούς και έκανε κάτι. Αρχίσαν και πουλάγανε τα χωράφια τους και φέρνανε χρήματα στην πρώτη εκκλησία. Τι θέλει να μας πει αυτό το γεγονός που έκανε ο Κύριος? Ότι η καρδιά του Θεού μπήκε στις καρδιές των χριστιανών μέσα. Και όταν η καρδιά του Θεού μπαίνει στη δικιά μας την καρδιά, τότε θέλουμε να προσφέρουμε. Είμαστε δότες, είμαστε. Είμαστε αυτοί που δίνουμε για τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί η καρδιά του Θεού είναι καρδιά που δίνει έλεος, αγάπη, συγχώρεση. Έτσι και εμείς κάνουμε, έχουμε και εμείς αποκτάμε την καρδιά του Θεού, για να μπορούμε να έχουμε και εμείς τα στοιχεία που έχει η καρδιά του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Για σκεφτείτε να πάμε μια μέρα στο Θεό και να μας πει ο Θεός: «Δεν σε δέχομαι, δεν σε θέλω». Αλλά δεν το πιστεύουμε αυτό. Γιατί ο Θεός πάντα μας δέχεται. Γιατί μας δέχεται ο Θεός? Γιατί η καρδιά Του είναι καλή καρδιά. Έτσι και εμείς, ο Θεός θέλει να αποκτήσουμε τη δικιά Του καρδιά, όσο το Άγιο Πνεύμα μας γεμίζει, όσο το Άγιο Πνεύμα μας πλημμυρίζει, αποκτάμε και εμείς την καρδιά του Θεού μέσα μας. Και γινόμαστε ευαίσθητοι για τον άνθρωπο, ευαίσθητοι για τη Βασιλεία του Θεού και γινόμαστε ευαίσθητοι για το έργο της Βασιλείας του Κυρίου κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Ο χριστιανισμός δεν ξεκινάει από απ' έξω προς τα μέσα. Ξεκινάει από μέσα προς τα έξω. Δεν μπορούμε να πάρουμε να ακουστούμε και να κάνουμε χριστιανούς. Ο χριστιανός ξεκινάει από μέσα προς τα έξω. Ο Θεός θέλει το μέσα μας. Και τότε θα έχει και το έξω μας. Ενώ η θρησκεία τι κάνει? Ξεκινάει από απ' έξω προς τα μέσα. Όλες οι θρησκείες ξεκινάνε από απ' έξω προς τα μέσα. Το Ευαγγέλιο ξεκινάει από μέσα προς τα έξω ξεκινάει. Γιατί ο Θεός ενδιαφέρεται για το μέσα μας ενδιαφέρεται. Για να είναι πάντα γεμάτο, να είναι πάντα ευλογημένο από την παρουσία και την έλευση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Αλληλούια. Αλληλούια. Και πάνω απ' όλα ο Θεός μας αποκαλύπτει το πρόσωπό Του. Να μπορούμε κάθε μέρα να Του μιλάμε. Έχετε σκεφτεί τι μεγάλη χάρη είναι να μιλάμε στον Θεό? Για να πάει να δεις τον δήμαρχο στο Κοροπή που είναι ο άρχοντας, δεν μπορείς να πας να τον δεις κατευθείαν. Πρέπει να πας στο γραφείο, πρέπει να κλείσεις ραντεβού. Για να πάει να δεις τον πρωθυπουργό της χώρας, δεν μπορείς να πας κατευθείαν. Μπορείς να πας, όχι. Πρέπει να κλείσεις ραντεβού και άμα σε δεχτεί. Το να μπορείς να πας στο Θεό, μπορεί να πας κατευθείαν. Χωρίς ραντεβού, χωρίς να βάλεις άλλους ενδιάμεσους, πηγαίνεις κατευθείαν. Και του λες: «Πατέρα ουράνιε, εδώ είμαι». Σκεφτείτε τι μεγάλη χάρη είναι. Τι μεγάλο δώρο είναι αυτό να μιλάμε στο Θεό. Όποια ώρα και να είναι και όπου και να είμαστε. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Γιατί μας δίνει χάρη να μπορούμε να Τον πλησιάσουμε κάθε στιγμή και κάθε στιγμή να Τον μιλάμε και κάθε στιγμή να Τον έχουμε κοντά μας. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα κάνει κάτι, νεκρώνει τη σάρκα μας. Πεθαίνει η σάρκα μας. Χωρίς την έλευση του Αγίου Πνεύματος συνεχόμενα στη ζωή μας. Δεν είναι τα απλά να μιλάμε γλώσσες, αυτά είναι μόνο η αρχή όλα αυτά. Είναι συνέχεια το Άγιο Πνεύμα να πέφτει επάνω. Το λάδι να πέφτει επάνω μας. Το λάδι να πέφτει επάνω μας. Και τότε εμείς τι κάνουμε? Μέσα στο λάδι της παρουσίας του Θεού πεθαίνουμε προς τον εαυτό μας και ζούμε για τη Βασιλεία του Θεού. Ζούμε στο Πνεύμα. Ζούμε στην πίστη. Ζούμε στην αφιέρωση.
ζούμε στην αποκάλυψη, ζούμε στην κοινωνία με τον Θεό, γιατί η έλευση του Αγίου Πνεύματος είναι μια συνεχή υπόθεση. Για να έχουμε πάντα το Άγιο Πνεύμα να πέφτει στη ζωή μας, χρειαζόμαστε να κρατήσουμε το αίμα του Ιησού, τη θυσία του Ιησού. Και τότε ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα μέσα από το αίμα θα πράξουμε στη ζωή μας. Τίποτα στη Βασιλεία του Θεού δεν είναι μαγικό. Ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει δια της Βίβλου. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού είναι ένας λόγος που αποκαλύπτεται. 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 Και ο Θεός φανερώνεται στη ζωή μας δια του Λόγου Του για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τη συντροφιά Του και την χάρη Του κατά πάντα στη ζωή μας. Αλληλούια. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Άγιο Πνεύμα που είναι ο Κύριος στη ζωή μας για να απολαμβάνουμε την ομορφιά Του και να κτίσει ένα έργο που έχει μέσα ποιότητα, έχει αλήθεια έχει και έχει τη σοφία και την χάρη Του κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος χαίρεται να Του ψάλλουμε, να Του τραγουδάμε. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ένα χαρμόσυνο περιβάλλον. Την Εκκλησία είναι ένα γιορτινό περιβάλλον. Και όταν πας σε μια γιορτή χαίρεσαι. Η Εκκλησία είναι ένα περιβάλλον χαρμόσυνο. Γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, τη σωτηρία μας γιορτάζουμε, γιορτάζουμε και προσμένουμε την έλευση του Χριστού. Γι' αυτό στην Εκκλησία ψάλλουμε στο Θεό. Του αρέσει το Θεό αυτό. Να Του λέμε το ποιος είναι, να Τον υψώνουμε. Γι' αυτό λέει στους ψαλμούς ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στους επένους του λόγου. Πού κατοικεί ο Θεός? Εκεί που ευχαριστιέται το όνομά Του, υψώνεται. Εκεί κατοικεί ο Θεός. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να υψώσουμε το όνομά Του και να πάρουμε ιδιαίτερη χάρη και ιδιαίτερη ευλογία. Χαλλελούια. 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 Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι εδώ πέρα για να πέφτει στη ζωή μας, να μας αγγίζει. Και όσο το Άγιο Πνεύμα μας αγγίζει, μας κάνει και αγαπάμε το Θεό. Μας κάνει και θέλουμε το Θεό. Μας κάνει και εμπιστευόμαστε το Θεό. Μας κάνει και προσμένουμε από το Θεό για να μπορούμε να λάβουμε την ευλογία Του και την χάρη Του κατά πάντα στη ζωή μας. Γι' αυτό θα κινηθούμε έτσι στο μήνυμα του Αγίου Πνεύματος για αρκετό διάστημα για να δούμε τι θα μας πει ο Θεός, ότι έχουμε το πρόσωπό Του, έχουμε τους καρπούς Του, έχουμε τα χαρίσματά Του, έχουμε τη Διαθήκη Του και έχουμε την υιοθεσία Του στη ζωή μας. Μεγάλες ευεργεσίες από τον Θεό. Και όλα αυτά τα έφερε το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το Άγιο Πνεύμα μοιράζει τη δωρεά του Θεού, την χάρη του Θεού. Και όπου το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτεται, οι άνθρωποι αλλάζουν, αγαπάνε τον Θεό, ελευθερώνονται. Και για να φανερώνεται ο Θεός, δεν φανερώνεται γιατί εγώ είμαι ο Δήμος. Ο Θεός φανερώνεται γιατί τιμάμε το αίμα του Ιησού, τη θυσία Του, το σταυρό Του. Και τότε μέσα από τον Χριστό παίρνουμε όλη χάρη. Παίρνουμε. Τι παίρνουμε μέσα από τον Χριστό? Παίρνουμε όλη χάρη, ο καθένας σύμφωνα με την χάρη που του δίνει ο Θεός. Χαλλελούια. Χαλλελούια. Δόξα στον Κύριο και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Κύριος θα βοηθήσει και το λαό Του και τα παιδιά Του για να μπορούμε να καταλάβουμε την ομορφιά που είναι να είσαι παιδί του Θεού, να είσαι χριστιανός, να είσαι, να ανήκεις στη Βασιλεία του Θεού, να ανήκεις στην Παγκόσμια Εκκλησία του Χριστού. Είναι μεγάλες ευλογίες και μεγάλα δικαιώματα και υπέροχη χάρη από τον Κύριο κατά πάντα στη ζωή μας. Έτσι, αλληλούια, για να ετοιμαστούμε, να σηκωθούμε και λιγάκι.